Η πρόεδρος της ΡΑΣ, η δική σας πρόεδρος της ΡΑΣ, εσείς τη βάλατε, το 2018 στη Βουλή, που έρχεται και λέει, έχω το βίντεο εδώ αν θέλετε να το δείτε, ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση στο σημείο της Λάρισας. Λέει αλήθεια ή ψέματα. Τελειώσατε, ναι. Για να απαντήσω. Υπάρχει αυτό το πράγμα που λέει, όπου λέει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Η ΡΑΣ με επιστολή της προς τον ΟΣΕ επεσήμανε ότι στο τμήμα Λάρισας Θεσσαλονίκης, καθώς δεν υπάρχει σε λειτουργία σύστημα τηλεδιοίκησης. Ναι, για το είναι του 2018, κύριε Σπέρτζη, πρόεδρος ΡΑΣ. Για το ETCS λέει. Λέει ότι δεν είναι σε λειτουργία τηλεδιοίκηση. Θέλετε να μπερδεύετε τις Έλληνες και τους όρους. Καθώς δεν υπάρχει σε λειτουργία σύστημα τηλεδιοίκησης. Τι προτείνε, την τοποθέτηση επιτόπου προσωπικού. Ως τη λειτουργία του συστήματος προτείναμε την τοποθέτηση επιτόπου προσωπικού διαχείρισης κυκλοφορίας, σταθμάρχη και κλειδούχο. Δεν βάλατε όλες, ό,τι κατέθεσε ο κύριος Καραμαλής δείχνει ότι είχατε ένα σταθμάρχη. Ξέρετε.